Θέλω να ακούσετε προσεκτικά τον φιλοξενούμενο σήμερα στη συχνότητα. Είναι επικεφαλής του φόρουμ 2020, είναι ο κύριος Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την πολιτική επικαιρότητα και πραγματικότητα, την αναλύει ως πολιτικός αναλυτής και δημοσιολόγος. Κυρίως γνωρίζει από την καλή και από την ανάποδη όλο αυτό που μου στέλνετε εδώ, όλοι σύστημα, σύστημα, παιδιά, όλοι σύστημα είμαστε. Καλημέρα κύριε Καραχαλιό. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας που κάνουν τόσο εύστοχες παρατηρήσεις. Οι περισσότεροι θα μπορούσαν να είναι στο κοινοβούλιο έναντι αυτών των πολλών που τέτοιες παρατηρήσεις ούτε καν ερωτήσεις δεν τολμούν να κάνουν. Μπήκατε βορτσάτα και το κρατώ αυτό. Άρα θα γίνετε και δέκτης ενδεχομένως κάποιων τοποθετήσεων ακροτών. Όμως κύριε Καραχαλιό, αυτό που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι θέατρο του παραλόγου. Είναι λογικό όμως να συμβαίνει? Είναι λογικό, κύριε Σαχίνη. Μάλλον να το πω σωστά, ήταν αναμενόμενο να συμβαίνει. Όταν γίνεσαι αρχηγός ενός κόμματος μέσα από μία κλεμμένη εκλογή και παίρνεις εκ δεξιών σου και ανακοινώνεις ως γραμματέα σχεδιασμού την πιο σημαντική θέση μαζί με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, έναν άνθρωπο που έχει ήδη καταδικαστεί στο εξωτερικό ως παιδόφιλος, και εξ αριστερών σου, σύμβουλο στρατηγικής σου, έναν άνθρωπο, γυρολόγο της πολιτικής, ο οποίος τελευταία του θέση ήταν στο συστημικό Μέγκα να καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, ξεκινάς άσχημα. Τι θέλω να πω? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το που ανέλαβε όπως ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία, πήρε για βασικούς του συμβούλους έναν άνθρωπο, τον οποίο αναγκάστηκε 2 χρόνια μετά να στέλνει βουλευτές να τον υπερασπιστούν στο κακουργιοδικείο, και έναν δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος ενώ είχε την ηγεσία και συμβούλευε την ηγεσία της δεξιάς, είχε περάσει από θέσεις μέγιστης ευθύνης, πρώτα ως γραμματέας της ΚΝΕ και μετά ως διευθυντής του γραφείου του κ. Λαλιώτη, από το ΠΑΣΟΚ. Και τι έκανε ως διευθυντής του κ. Λαλιώτη ο κ. Θεοδωρικάκος? Κατήγγειλε τον πατέρα του κ. Μητσοτάκη για την υπόθεση Μάγιο και αποκάλυπταν τα έγγραφα που προσπαθούσαν τότε να στείλουν τον κύριο Μητσοτάκη, τον επίτιμο πρόεδρο, φυλακή. Τι θέλω να πω? Ότι όταν οι επιλογές των αρίστων ξεκινάνε με 2 επιλογές αχρήστων και ανθρώπων οι οποίοι είναι καθόλου διαβλητοί, καταλαβαίνετε τη συνέχεια. Μετά όμως, επειδή τα βρήκαμε με το σύστημα, επειδή είχαμε πλήρη κάλυψη από τα ΜΜΕ και το επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, που καταλήξαμε να φωτογραφίζουμε τους ανθρώπους με τα ωραία κουστούμια και με τα δίθεν ωραία πτυχία ως την καλύτερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ, και καταλήξαμε στην πιο άρρωστη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. Καταλήξαμε 3 μέρες στη σειρά να κυριαρχεί στη χώρα το ποινικό δελτίο, το αστυνομικό δελτίο. Σύλληψη Καρυπίδη, σύλληψη Λιγνάδη, σύλληψη Χίου. Σε ποια χώρα της Ευρώπης 3 συλλήψεις και μία αποφυλάκηση ή μη, ενώ του κυρίου Κουφοντίνα, είναι τα πρώτα θέματα, ενώ υπάρχει ο COVID, ενώ κυκλοφορεί το τσεσμέ στο Αιγαίο, ενώ καταραίει η οικονομία μας? Αυτό δείχνει ηθική διάλυση, δείχνει σύψη, δείχνει ότι η διαφθορά έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και υπερτερεί το θέμα της διαφθοράς, του θέματος της δημόσιας υγείας, του θέματος της δημόσιας ασφάλειας, του θέματος της εθνικής ασφάλειας, του θέματος της προόδου της χώρας και της εξόδου από αυτή την πρωτοφανή κρίση. Είναι στάπιο το μήλο στον πυρήνα του. Χρησιμοποιείτε πολύ σκληρές εκφράσεις πριν από κύριε Καραχαλιό, και δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, γιατί κινείστε στο χώρο αυτής της παράταξης που σήμερα κυβερνά. Πρέπει να το πω αυτό, να είμαι fair και με τους ακροατές. Εσείς δεν το κρύβετε βέβαια, αλλά εγώ να είμαι fair με τους ακροατές μας. Και θέλω να σας... Εγώ κινούμαι στο χώρο της παράταξής μου. Η παράταξή μου δεν κινείται στο χώρο που κινούμαι εγώ και μια σειρά χιλιάδων στελεχών που απορριμμένα, γιατί δεν είχαν το προνόμιο της γνώσης εκ των έσω, παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Εμείς τα φωνάζουμε εδώ και τουλάχιστον 1 χρόνο.
οι φωνές μας βρίσκουν ελάχιστα ευήκο αότα και σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω και σε εσάς και στο κοινό σας, αλλά είμαστε κομμένοι από παντού, όπως είναι κομμένοι και οι πραγματικοί κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, αποκομμένοι από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας της σημερινής, που όποτε αναφέρω το όνομα θα βάζετε δίπλα εισαγωγικά, γιατί δεν είναι η πραγματική Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν υπάρχει πραγματική Νέα Δημοκρατία που εκλέγεται με 39%, βγάζει 158 βουλευτές, σχηματίζει την πολυπληθέστερη κυβέρνηση όλων των εποχών, σπάμε κάθε ρεκόρ, ενώ υποσχόμαστε μικρότερο και πιο ευέλικτο κράτος, και στους 22 στους 57 είναι εξωκοινοβουλευτική. Μία εκ των οποίων είναι η κυρία Μενδώνη. Το καταλαβαίνετε? Έχουμε το δίδυμο Μενδώνη για Τρομανολάκη, να μην το ξεχνάμε και αυτόν, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ δεν είπα να μην χρησιμοποιηθούν εξωκοινοβουλευτικοί, αλλά όταν η μισή σχεδόν υπουργοί σου είναι εξωκοινοβουλευτικοί και προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, κομματικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση, με ενοχλεί το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι το μη πατριωτικό, είναι το μη κοινωνικό, είναι το μη δημοκρατικό, είναι το διαπλεκόμενο, είναι το ΠΑΣΟΚ αυτού που κάποτε χαρακτήρισε ο Κώστας Καραμανλής, αρχιερέα της διαπλοκής, του κύριου Θημίτη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Και άμα τους δείτε, είναι οι άνθρωποι που έρχονται από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ και από τις νεοφιλελεύθερες απολύξεις του, αυτές με τις οποίες συνεργάζονται όλα αυτά τα χρόνια, των Ταύρων, της δράσης, της δημιουργίας ξανά και του ποταμιού. Κύριε Καραχάλιο, κάνετε μια αμιγώς πολιτική τοποθέτηση. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης, θα σας διακόπτω συχνά πυκνά και για τους ακροατές. Βεβαίως. Πολύ ωραία λέει η τοποθέτηση του κύριου Καραχαλιού. Απλά το έχουμε ξαναπεί. Η Βουλή είναι ένα τελάρο με πατάτες σάπιες, παιδιά, μη γενικεύετε. Όταν μπαίνουν καινούργιες, χαλούν και αυτές. Δεν φταίνει οι νέες πατάτες. Το τελάρο λέει φταίει δυστυχώς. Καλά τώρα η γενίκευση. Εγώ δεν είμαι των γενικεύσεων, κύριε Καραχάλιο, πρέπει να σας το πω αυτό. Παντού υπάρχουν. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια στο χέρι. Αυτό μου έλεγε ο παππούς μου. Κοίταξε τα μου λέει. Σας άκουσα και εγώ, και εγώ δεν είμαι υπέρ των γενικεύσεων, και για μένα υπήρχε ένας κανόνας που τον έμαθα ο Κώστας Καραμανλής, που έλεγε να μην λέμε πουθενά όλοι, δεν είναι όλοι σάπιοι, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, γι' αυτό και σήμερα, και αυτό κάνω και στην εκπομπή σας, μιλάω με ονόματα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έγραφε στις ομιλίες του Κώστα Καραμανλή ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν γαλάζια και πράσινα καφενεία. Εγώ προέρχομαι, κύριε Σαχίνη, από μια οικογένεια αριστερών. Ο πατέρας μου παραμένει κομμουνιστής. Είμαι ο τελευταίος και οι παππούδες μου ήταν αντάρτες. Είμαι ο τελευταίος που μπορώ να διαχωρίσω δεξιούς ή αριστερούς, κεντρώους ή να βάλω ταμπέλες σε κόμματα όπως τα κόμματα της νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά όταν υπάρχουν μια 20-50 πενταριά στελέχη τα οποία ανακυκλώνονται σε θέσεις, τα οποία είναι επώνυμα και μπορώ και ήδη τα κατονομάζω, και αυτά είναι που μας κυβερνούν ενάντια στη βόλη του ελληνικού λαού, δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτωχοι. Μισό λεπτό. Ποιοι κυβερνούν σήμερα, έχουμε στο Μαξίμου 145 μετακλητούς υπαλλήλους που είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος. 145. Τα κόστη μισθοδοξίας του Μαξίμου σήμερα είναι 15 εκατομμύρια το χρόνο, έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, έχουν πενταπλασιαστεί σε σχέση με την κυβέρνηση Σαμαρά, έχουν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με την κυβέρνηση Καραμανλή. Αυτοί λοιπόν οι άριστοι που δήθεν προέρχονται από το Χάρβαρντ, που οι μισοί έχουν και ονόματα και ιδιότητες που κανείς δεν έχει ελέγξει, σας θυμίζω, Στίβ Βρανάκης, Έρικ Πάρκς, από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, με τι ιδιότητες. Μας παρουσιάζονται ως αντιπρόεδροι του ενός ιδρύματος, της μίας εταιρείας και αντιπρόεδροι του άλλου, και όταν το ψάχνουμε λίγο, είναι πουθενάδες. Αυτοί λοιπόν μας παρουσιάζονται ως τα υπερστελέχη που θα αλλάξουν η χώρα. Και καταλήγουμε να μένει, και εδώ είναι η ηρωνία της τύχης, η υπερφιλελεύθερη Εκάλη και η υπερφιλελεύθερη Κηφισιά, μία εβδομάδα χωρίς νερό και ρεύμα και χωρίς ίντερνετ. Γιατί αυτό τους πονάει. Αυτοί που πήγανε και σωρεύτηκαν κατά χιλιάδες και ψηφίσαν περισσότεροι στην Κηφισιά και την Εκάλη από ό,τι στο Περιστέρι και στο Μέτς για να εκλέξουν τον κύριο Μητσοτάκη, τώρα βλέπουν το βαρύ χιόνι και τα ασταθή δέντρα να τους εκδικούνται. Το πρόβλημα εδώ, κύριε Σαχίνη, είναι μία λέξη. Η λέξη ευθύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης επί ένα χρόνο μας μίλαγε για ατομική ευθύνη. Έβαλε κάθε πολίτη απέναντι στον κορονοϊό,
έθεσε κάθε πολίτη ατομικά έναντι των ευθυνών του και είναι ο τελευταίος Έλληνας που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το θέμα Λιγνάδη έχει προκύψει από το 1984. Μισό λεπτό. Έχει επανέλθει στη δημοσιότητα το 2002. Είστε ποταμός, αλλά κάντε μου τη χάρη λίγο. Έγιναν καταγγελίες το 2017. Η κυρία Μενδώνη όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο Υπουργείο. Βοά ο κόσμος και η κυρία Μενδώνη είπε ναι όταν αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης να τον κάνει διευθυντή στο Εθνικό κατά παρέκκληση κάθε νόμου. Μισό λεπτό. Κύριε Καραχαλιό. Η κυρία Μενδώνη εκβιάζει τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Από τις 5 Φεβρουαρίου παίζεται ένα λησβερίσι μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Μεγάρου Μαξίμου για το ποιος θα πάρει την ευθύνη. Παραμένουν και οι δύο στις θέσεις τους. Στο τέλος, όταν παραμείνει η κυρία Μενδώνη μια εβδομάδα ακόμα, θα φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί ήδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική της ομάδα, δεν έχουμε πρόβατα. Υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που μαζεύουν υπογραφές για να υπάρξει ανατροπή. Όχι του κύριου Μητσοτάκη, της κυρίας Μενδώνη. Και ο κύριος Μητσοτάκης μας κοροϊδεύει, συγκαλώντας την πέμπτη σύγκληση στην Βουλή συζήτηση, για να συζητήσει τι, τη διαφάνεια, τι, την πολιτική του ευθύνη πότε θα την αναλάβει, πότε γκάφες ακόμα. Γκάφα από εδώ, γκάφα από εκεί, γκάφα στην Πάρνηθα, γκάφα στην Ικαρία, γκάφα με τον κύριο Λιγνάδη. Όλα αυτά είναι γκάφες. Άμα είναι γκαφατζής, να πάει να γυρίσει μια κωμωδία αφού έχει και τόσο συμβούλου στο θέατρο. Όχι να κάνει τον πρωθυπουργό. Μισό λεπτό, είστε ποταμός, το καταλαβαίνω. Θέλω λίγο να ακούσετε. Πρώτο ζήτημα, γιατί έχετε ανοίξει όλη τη βεντάλια, ελπίζω να έχετε χρόνο. Οφείλω να σας ρωτήσω, εσείς λέτε ότι εντάξει η εξοκοινοβουλευτική είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά εδώ έχεις μια κυβέρνηση κυρίως εξοκοινοβουλευτικών. Θα σας πει κάποιος, δεν είναι στην ευθύνη ενός πρωθυπουργού να επιλέξει το κυβερνητικό σχήμα με το οποίο θέλει να διοικήσει τη χώρα? Κύριε Σαχίνη, θα είμαι σύντομος γιατί την προηγούμενη φορά εξεράγει και δεν μπόρεσα να κλείσω στο χρόνο που απαιτούσε το ραδιόφωνο. Το πολίτευμά μας, στο σύνταγμά μας, αναφέρεται ως προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σωστό. Γιατί υπάρχουν αυτές οι τρεις βασικές λέξεις? Προεδρευομένη σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός προείσταται μιας κυβερνήσεως που εκλέγεται από τη Βουλή και αναφέρεται στη Βουλή. Δεν είναι προεδρική. Δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Τουρκία, δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες εκλέγεται, Τουρκία τη βάζουμε σε εισαγωγικά και αυτήν, στις οποίες εκλέγεται απευθείας ο πρόεδρος από το λαό και έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Εδώ ο Πρωθυπουργός κυβερνάει μέσω του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο εκλέγεται από το λαό. Επομένως έχει άτυπη ευθύνη να αναφέρεται σε αυτό το Κοινοβούλιο και όχι να το παρακάμπτει, να το θυμάται μόνο για να ψηφίζει κάποιους νόμους, γιατί τον τελευταίο χρόνο ψηφίζουμε τα πάντα, περνάνε τα πάντα μέσα από ποινιπή, από προεδρικά διατάγματα. Έχει λοιπόν ευθύνη να αναφέρεται στους βουλευτές του και να επιλέγει εκ των βουλευτών του. Γιατί ο κόσμος όταν πάει και βάζει στα βρουδάκια, δεν τα βάζει μόνο για τα ρουσφέτια. Τα βάζει για να εκπροσωπηθούν αυτοί οι άνθρωποι και στην κυβέρνηση. Να βάλει ένα εξοκοινοβουλευτικό, το καταλαβαίνω. Δύο, το καταλαβαίνω. Πέντε, το καταλαβαίνω. 22. Και βάζετε και θέμα για την ποιότητα αυτών των στελεχών. Θέλω να σας ρωτήσω. Βάζω θέμα, σαφέστατα. Γιατί αν ήθελε τους άριστους, είχε 4 χρόνια προετοιμασίας ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είχε φτιάξει το περιβόητο μητρό στελεχών, θα μπορούσε να τους περάσει στα ψηφοδέλτια, να έρθουν σε επαφή με την κοινωνία, να υπάρχει όσμωση, να τους αποδεχθεί ο κόσμος, να έχουν σημείο αναφοράς. Γιατί τώρα φεύγει ο κύριος Βρανάκης, που ήταν από τους υπεύθυνους της καταστροφής του τουρισμού πέρυσι, και δεν τον ξέρουμε. Λέτε με αφορμή τον περίφημο αλγόριθμο. Λέω με αφορμή τον περίφημο αλγόριθμο και την περιβόητη καμπάνια που ήταν λογοκλοπή από σλόγγαν πολυεθνικής εταιρείας, από σλόγγαν της Λορεάλ, το οποίο αναγκάστηκαν, αφού το παρουσίασαν, να το κατεβάσουν. Δεν είχαν κάνει δηλαδή το πιο απλό που κάνει κάθε διαφημιστική, να γκουγκλάρει το μήνυμα. Αυτός λοιπόν ο κύριος που παρουσιάστηκε ως αντιπρόεδρος της Google, όταν ήταν ένας άνθρωπος συνεργάτης μίας εκ των 120.000 ανθρώπων που συνεργάζονται με την Google, μας παρουσιάστηκε εδώ ο Σωτήρας, έκανε τις γκάφες του αιώνα και σκόθηκε και έφυγε. Αν ήταν βουλευτής, θα έπρεπε να πάει στο χωριό του και να λογοδοτήσει. Αυτό σε ποιον λογοδοτεί? Στη γυναίκα του. Κύριε Καραχαλιό, το ζήτημα δεν είναι που λογοδοτεί ο Βρανάκης, αλλά που λογοδοτεί ο Μητσοτάκης. Θα έρθω σε αυτό. Λέει εδώ ένας ακροατής,
Αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Καρακάλιος είναι πολύ σοβαρό, να το καταλάβουμε και εμείς οι πολίτες. Ξέρει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κινούνται και μαζεύουν υπογραφές για να φύγει η κυρία Μενδώνη? Εγώ διαβάζω τα δημοσιεύματα του πρωινού τύπου που γράφουν ακριβώς αυτό. Εγώ ακούω τηλέφωνα φίλων μου που σήμερα είναι στη Βουλή και ντρέπονται και έχουν αγανακτήσει και λένε ότι αν ως την Πέμπτη που θα πάμε στη Βουλή δεν έχει αποβληθεί από την ομάδα της κυβερνήσεως η κυρία αυτή, θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Ερώτημα, είναι θέμα κυρίας Μενδώνη ή είναι θέμα, γιατί είπατε εσείς και δεν πρόλαβα να σας διακόψω, ότι ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού ο κύριος Λιγνάδης και η κυρία Μενδώνη τον αποδέχτηκε και τώρα είναι κράτα με να σε κρατώ? Αν είναι έτσι, είναι υπεύθυνη, θα σας πει κάποιος, η κυρία Μενδώνη, αν της επιβλήθη, αν είναι έτσι? Απαντώ ευθέως. Η κυρία Μενδώνη σαφέστατα δεν είναι υπεύθυνη, αλλά δεν είναι μόνη υπεύθυνη. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, υπάρχει, για αυτό που είπατε, δεν υπάρχει μίξερ, υπάρχουν επιμερισμοί και καταλογισμοί ευθυνών. Mm-hmm. Για ό,τι συμβαίνει στη χώρα σοβαρό, μερίδιο πολιτικής ευθύνης έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Άρα για σας, συγγνώμη, θα έπρεπε τη δεύτερη, τρίτη μέρα που σκάσε η ιστορία, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι γνωστό σου, δεν είσαι υποχρεωμένος ακόμη και το κρεβάτι να ξέρεις, πολύ περισσότερο τη διαστροφή του και την παιδεραστία. Έστω τη δεύτερη, τρίτη μέρα, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει βγει ο πρωθυπουργός και να πει: αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, ο κύριος αυτός τίθεται σε διαθεσιμότητα, ό,τι πει η δικαιοσύνη και εσύ, Υπουργέ Πολιτισμού, έχεις θέμα? Πρώτα απ' όλα έπρεπε να αναλάβει ο κύριος Λιγνάδης την πολιτική ευθύνη και από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί θέμα να αποχωρήσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό του τη δικαιοσύνη. Ένα. Έπρεπε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη η κυρία Μενδώνη. Δύο. Γιατί τον γνώριζε. Τρία. Ο πρωθυπουργός φέρεται να τον είχε δάσκαλο ορθοφωνίας. Άρα τον γνώριζε και προσωπικά. Το διέψευσε ο επίσημος διευθυντής του, ο κύριος Τσιόδρας. Είπε, δεν είναι έτσι. Θα δούμε τι θα πούνε τις επόμενες μέρες. Και συνεχίζω. Εγώ θυμάμαι στην κυβέρνηση Καραμανλή ότι κλέβανε το κράνος ενός σκοπού σε μια σκοπιά στην ΚΟ ή στη Ρόδο, γιατί τον είχε πάρει ο ύπνος, και ζητούσε σύμπασα η αντιπολίτευση στην παρέτηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αμήνης. Εγώ θυμάμαι σε κάθε κυβέρνηση, ακόμα και στην τελευταία κυβέρνηση Τσίπρα, να ζητούνται παρετήσεις των υπουργών από τη Νέα Δημοκρατία καθημερινά. Εδώ δεν παρετείται κανείς. Και ακόμα και όταν έχει ανασχηματισμό, κρατάει τους αποτυχημένους τύπου Θεοχάρη ο Πρωθυπουργός στη θέση τους. Επομένως, οι ευθύνες βαρύνουν όλο και περισσότερο τον ίδιο. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα και να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Το θέμα Λιγνάδη, ας θεωρήσουμε ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και έχει και ο άνθρωπος το τεκμήριο της αθωότητας, όπως είπε και ο κύριος Κούγιας εχθές. Mm-hmm. Η κυρία Μενδώνη ή τον επέλεξε και τον στηρίζει ή τον καταδικάζει. Δεν μπορεί να βγαίνει υπουργός να τον λέει επικίνδυνο και να το καταρρύπτει το τεκμήριο της αθότητας. Πότε δηλαδή έχει δίκιο η κυρία Μενδώνη? Μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να παραιτηθεί. Συγγνώμη, η κυρία Μενδώνη το είπε. Άλλα υπουργικά κυβερνητικά στελέχη είπαν ότι είναι ατυχής επικοινωνιακά έκφραστο επικίνδυνος. Εγώ τι να καταλάβω τώρα, για πείτε μου. Όλα τα ρίχνουμε στην επικοινωνία, ξέρετε. Γιατί όταν μια κυβέρνηση βασίζεται στην επικοινωνία, ο επικοινωνισμός θα γίνει και ο τάφος της. Εδώ αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ότι αυτό που συνέβη με τον κύριο Λιγνάδη έχει να κάνει με κάτι ευρύτερο. Έχει να κάνει με το ζήτημα του πώς κατανέμονται τα λεφτά και τα χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό για τις δομές φιλοξενίας των προσφύγων και του πιο ευαίσθητου κομματιού αυτών, που είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Πέρυσι πρέπει να υπήρχαν στην Ελλάδα 4.000 παιδιά, και το λέω τον αριθμό με επιφύλαξη γιατί πολλά από αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα. Αυτή την αρμοδιότητα για τα ασυνόδευτα παιδιά την πήρε απευθείας ο κύριος Μητσοτάκης στο γραφείο του. Ξέρετε ποιες είναι οι δύο αρμοδιότητες που έχει ο κύριος Μητσοτάκης απευθείας από τις εκατοντάδες αρμοδιότητες που έχει η κυβέρνηση? Την ΕΥΠ, που και εδώ τίθεται ζήτημα δημοκρατίας, και την υπόθεση των μεταναστών. Έφτιαξε ειδική γραμματεία κάτω από τον κύριο Σκέρτσο, που είναι το δεξί του χέρι, και έβαλε την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, φίλη Δοξιάδη και Λιγνάδη.
να είναι υπεύθυνοι. Εντάξει, ποινικοποιούνται οι φιλίες. Και από τις δομές αυτές φέρεται ότι παίρνανε τα παιδιά, τα πηγαίναν στο θέατρο για να τους κάνει μαθήματα θεατρικής παιδείας κατά παρέκκληση ο κύριος Λιγνάδης. Άρα κατά τη γνώμη σας, γιατί θα σας πει κάποιος ποινικοποιούνται οι φιλίες, υπάρχει κύκλωμα αυτό λέτε? Εγώ λέω, βάζω το ερώτημα αν πρέπει να εξεταστεί, αλλά επειδή με ρωτήσατε για την ευθύνη, σαφέστατα έχει την πολιτική ευθύνη. Θα μπορούσε να πάρει στο γραφείο του, νομίζω το είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα των επενδύσεων. Θα μπορούσε να πάρει στο γραφείο του, το είχε κάνει ο κύριος Καραμαλής, το θέμα ευρύτερα του πολιτισμού, γιατί τότε είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μπορούσε να πάρει στο γραφείο του το θέμα του γενικού λογιστρίου του κράτους, νομίζω το είχε κάνει ο κύριος Παπαδήμος, γιατί η προτεραιότητα ήταν τότε το θέμα του μνημονίου και των δημοσίων εξόδων. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί διαλέγει την ΕΕΠ? Δεν υπάρχουν αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Μητσοτάκης γιατί διαλέγει τα ασυνόδευτα? Από τις εκατοντάδες δραστηριότητες που έχει το ελληνικό κράτος, αυτές ήταν οι προτεραιότητες? Να έχουμε έλεγχο της πληροφορίας και έλεγχο των ασυνόδευτων? Αν λοιπόν αυτός θέλει να έχει έλεγχο των ασυνόδευτων, η πολιτική του ευθύνη είναι υπέρμετρη για τα συγκεκριμένα θέματα. Εγώ αυτό λέω. Η πολιτική ευθύνη της κυρίας Μενδώνη έχει να κάνει με τα πεπραγμένα στον πολιτισμό. Γιατί και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη. Όταν μια χώρα που το μοναδικό της συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων χωρών του κόσμου είναι ο πολιτισμός της, αρχαίος και σύγχρονος, έχει κλειστά θέατρα, κλειστές βιβλιοθήκες, άνεργους ηθοποιούς, ηθοποιούς για πρώτη φορά να μαζεύονται έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού να ζητάνε την παραίτηση του Υπουργού Πολιτισμού. Έχω δει να συμβαίνει στο Υπουργείο Εργασίας, το έχω δει να συμβαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αλλά παραίτηση και μαζικές διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Κύριε Καραχαλιό. Άρα κάτι συμβαίνει που δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Λιγνάδη. Κάτι συμβαίνει ευρύτερα στον χώρο του πολιτισμού. Αντί να είναι ο πολιτισμός προτεραιότητα, έγιναν τα ασυνόδευτα και η ΕΕΠ. Ξέρετε, επειδή υπάρχει πρώην ημερησίας συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη, αντιλαμβάνεστε με την αντιπολίτευση και δει την αξιωματική να ζητά παραίτηση Μενδώνη, είναι και τακτικά, αν θέλετε, λίγο σόλικο να πας έτσι στη Βουλή. Θα έχεις αποδεχτεί κάτι που περιμένεις να το αναπτύξεις την Πέμπτη. Άρα μήπως σπεύδετε να βγάλετε συμπέρασμα και μετά τη συζήτηση την Πέμπτη στη Βουλή, το απόγευμα δεν ξέρω πότε, όταν ολοκληρωθεί, η κυρία Μενδώνη τη ζητήσουν την παραίτησή της? Δηλαδή πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη γνωρίζει για τα προβλήματα αυτά το συγκεκριμένο από τις 5 Φεβρουαρίου. Η κυρία Μενδώνη φέρεται να τσιμέντωσε την Ακρόπολη εδώ και μήνες. Η κυρία Μενδώνη έχει αφήσει άνεργο και χωρίς αποζημίωση το σύνολο των ανθρώπων του πολιτισμού. Η απαραίτησή της έπρεπε να έχει γίνει όχι αποδεκτή, απαιτητή εδώ και μήνες. Και του υπήρξε και ένα σχηματισμός και παρέμεινε στη θέση της. Άρα τι να συζητάμε? Για μένα η κυρία Μενδώνη είναι non-event. Η κυρία Μενδώνη είναι μια κυρία που στηρίζεται από τα συστημικά και συστημητικά μέσα ενημέρωσης, γιατί ήταν κομμάτι ενός ευρύτατου συστήματος το οποίο δεν άφησε τον ελληνικό πολιτισμό να προχωρήσει. Η κυρία Μενδώνη ήταν η πρώτη υπηρεσιακή παράγων του ελληνικού πολιτισμού εδώ και μια δεκαετία. Λέει ο φίλος μου Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Καραχάλιο. Με τη δικαιοσύνη τι γίνεται επιτέλους? Εγώ δεν έχω ξαναδεί, λέει, Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την σύλληψη, από ένταλμα σύλληψη ενός σκηνοθέτη να βγάζει ανακοίνωση. Και αναρωτιέμαι τι άλλο περιμένει η δικαστική εξουσία και οι εισαγγελείς μετά από καταγγελίες για παιδοφιλία, δεν είναι τυχαίες και μικρές κατηγορίες, και παιδεραστία. Μήπως πρέπει να ξυλωθεί όλο το πουλόβερ? Μακάρι, απαντώ στον ακροατή σας. Ο κύριος Μπιμπίλας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, έλεγε κάθε μέρα πόσο αυξανόντουσαν οι καταγγελίες που είχε μαζέψει στο γραφείο του. Ξέρετε πότε πήγανε μόνοι τους οι ηθοποιοί να τις καταθέσουν? Εχθές. Εδώ, για το παραμικρό, σε πηγαίνουν στο αυτόφορο. Κυκλοφορούν οι γιαγιάδες που θέλουν να πουλήσουν χόρτα, 85χρονες στις πλατείες στη Λαμία, ναι. Και τις συλλαμβάνουν και τους βάζουν πρόστιμο. Και βγαίνει κάθε μέρα ο κύριος Μπιμπίλας και λέει ότι έρχονται και άλλες καταγγελίες. Και άλλες καταγγελίες. 100, 150, 200 καταγγελίες. Και ποια είναι η απάντηση? Καμία. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να μιλάνε για παιδάκια που βιάστηκαν κατ' επανάληψη σε σπίτι επώνυμου Έλληνα σκηνοθέτη
για να δεήσει η εισαγγελία να ζητήσει από το σωματείο των ηθοποιών να πάει τις καταγγελίες. Και δεν παρεμβαίνει αυτόκλητα ο εισαγγελέας. Εδώ δηλαδή είμαστε, είναι να τρελαινόμαστε. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ο κανόνας των αρίστων. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα στον κύριο Καραχάλιο. Ακούγοντάς τον προσεκτικά, διακρίνω και ένα θυμό. Ωστόσο θέλω να το ρωτήσω έτσι όπως ξεκίνησε. Υπάρχει περίπτωση κατά τη γνώμη του να συνδέεται ο άλλοτε παιδόφιλος βουλευτής με τα συνόδευτα προσφυγόπουλα, το σκηνοθέτη και το περιβάλλον? Αυτό πραγματικά θα είναι κάτι που αν συνδεθεί θα πέσει η κυβέρνηση. Θα ήθελα να μην συμβαίνει, όχι για λόγους πολιτικούς, αλλά γιατί πραγματικά θα γίνουμε παγκόσμιο θέαμα. Αν το spotlight που αφορούσε τις αποκαλύψεις για το Βατικανό έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών, αυτό που θα συμβεί με το Λιγνάδης Light και το Λιγνάδης Gate δεν θα έχει προηγούμενο. Σας λέω, ελπίζω να μην συνδέονται, αλλά οι ενδείξεις είναι ότι συνδέονται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται? Γνωρίζονται. Αν δει κανένας τις πολιτικές τους διαδρομές, θα φανεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνυπήρξαν σε πολιτικούς χώρους σε θέσεις ευθύνης. Εντάξει, αλλά εγώ τώρα μιλάω με εσάς. Εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τι γίνεται πίσω από την πόρτα. Το τι γίνεται πίσω από την πόρτα μου ή εγώ, τι γίνεται πίσω από την πόρτα σας. Αν συνδέονται και στις κρεβατοκάμαρές τους, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τους ίδιους πολιτικούς χώρους αναφοράς. Αν αυτά τους έφεραν κοντά στα ίδια διαμερίσματα των οργείων, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό θα το ερευνήσει η δικαιοσύνη. Ο φίλος μου Στέλιος λέει καλημέρα στον κύριο Καραχάλιο. Τόσο καιρό ακούγαμε ότι οι υπουργοί δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε στυλό, π.χ. και η κυρία Μενδώνη, αν δεν αποφασίσει το σύστημα Μαξίμου. Πώς αποσυνδέονται τώρα και μία υπουργός κάνει ό,τι θέλει και το σύστημα Μαξίμου απλά τρέχει να μπαλώσει τα μπάλωτα? Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο. Πότε έχουμε επιτελικό κράτος και πότε δεν έχουμε? Πότε όλοι αναφέρονται στον Πρωθυπουργό που κάνει διαγγέλματα το ένα μετά το άλλο χρησιμοποιώντας το πρώτο ενικό πρόσωπο, εγώ, και πότε το κάνουν αυτοί. Δεν είναι ερώτημα. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής σας και είναι η ίδια πορεία και η δική μας. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι υπάρχει ένα θεσμικό θέμα κατά πόσο έχουμε προεδρική ή προεδρευμένη δημοκρατία, κατά πόσο έχουμε κοινοβουλευτική ή επιτελική δημοκρατία και τελικά το επιτελικό κράτος υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ποιοι παίρνουν τις ευθύνες, οι άριστοι ή οι άχρηστοι, και ποιοι είναι? Εδώ, πραγματικά, αν υπήρχε πολιτικός εισαγγελέας, που δυστυχώς δεν υπάρχει, πολιτικός εισαγγελέας είναι ο λαός που κρίνει, θα έπρεπε να αποφασίσει. Ένα διπλό ερώτημα ακροατών. Καλημέρα. Ποταμός ο κύριος Καραχάλιος, αλλά και να παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη, το πρόβλημα λύθηκε? Και το υποερώτημα, θα τα έλεγε μες στη Βουλή αυτά ο κύριος Καραχάλιος από το Βήμα της? Ο κύριος Καραχάλιος, επειδή ξέρουν όλοι ότι θα τα έλεγε, έχουν φροντίσει να μην μπει μες στη Βουλή. Ακόμα και τα χρόνια που είχα την θέση, την νούμερο 2 θέση του οργανωμένου κόμματος, του γραμματέως σχεδιασμού και προγράμματος, ήμουν άτακτο παιδί και γι' αυτό δεν με αφήνανε να βάλω υποψηφιότητα. Αν μου δώσει ο Θεός την τύχη και την ευκαιρία, μπορεί να τα πω και στη Βουλή. Αλλά να σας πω κάτι, έτσι όπως έχει γίνει η Βουλή, καλύτερα να τα λέμε στα ραδιόφωνά μας και στα web TV μας και στην αρθρογραφία μας. Εγώ αρθρογραφώ συνεχώς στο Anti-News, στο SL Press. Μπορεί ο κόσμος να διαβάσει αυτά που λέω και πότε τα λέω. Απαντήστε και στο άλλο. Εάν παραιτηθεί ή παραιτήσουν τη Μενδώνη, λύθηκε το πρόβλημα? Σε καμία περίπτωση. Εδώ πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, όχι χρησιμοποιώντας το κλισέ, γιατί τα κόκαλα των παιδιών ήταν αυτά που σπάγανε. Να ανοίξει το κύκλωμα της παιδεραστίας, γιατί συνδέει και άλλους χώρους. Να δούμε τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές, του πού πάνε τα συνόδευτα και πού πάνε τα λεφτά γύρω από τις ΜΚΟ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει μόνο κακοδιαχείριση, εκεί υπάρχει και ξέπλυμα. Να δούμε γιατί πάρθηκαν αυτές οι δύο υπηρεσίες κατευθείαν ως αρμοδιότητες στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει COVID, ότι υπάρχει κατάρρευση της οικονομίας και ότι υπάρχει και ένα τσεσμέ στο Αιγαίο, το οποίο συνεχίζει να κόβει βόλτες. Βέβαια, δεν τελειώσαμε. Έχετε και να θέλετε να ξεφύγετε, έχει εδώ ακροατές. Άρα, ναι, δεν λύνεται το πρόβλημα με την κυρία Μενδώνη. Και να σου πω κάτι, ποιος θα αναπληρώσει την κυρία Μενδώνη? Ο κύριος Γιατρομανολάκης? Γιατί? Ο οποίος προέρχεται από τον ίδιο χώρο
και η μόνη αιτία για την οποία επελέγει είναι η ιδιαιτερότητά του. Ο πολιτισμός έχει 50.000 ανθρώπους με τρομερές ικανότητες και τρομερές δεξιότητες. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του κ. Γιατρού Μανολάκη που είναι αναπληρωτής της κυρίας Μεντώνη? Άρα δεν τελειώνει το πρόβλημα. Ο πολιτισμός είναι ένα μείζον θέμα. Σας υπενθυμίζω ότι κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχει και ο αθλητισμός. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουμε μία σειρά εκλογικών αναμετρήσεων στις ομοσπονδίες. Ναι. Ο κ. Σαββιανάκης είναι ένας ικανός υπουργός, αλλά αυτό που γίνεται στις αθλητικές ομοσπονδίες και οι καταγγελίες που υπάρχουν για κακοδιαχείριση αλλά και τέτοιου τύπου ζητήματα όπως αυτό που συζητάμε, τη σεξουαλική κακοποίηση, είναι τεράστιες. Σας υπενθυμίζω ξανά στους ακροατές μας, γιατί ο ρημαγδός των γεγονότων δεν επιτρέπει να γίνεται η ψύχρεμη ανάλυση. Και συγχωρέστε με και εμένα αν μερικές φορές φαίνομαι εξοργισμένος, αλλά είμαι και πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ειλικρινής όταν μιλάς στον κόσμο. Και τα συναισθήματα αυτά είναι πραγματικά συναισθήματα οργής. Σας υπενθυμίζω ότι από το χώρο του αθλητισμού ξεκίνησε. Σωστά. Του 11 όρου, Ολυμπιονίκης πρωταθλήτρια ήταν και κατήγγειλε αθλητικό παράγοντα. Και στο χώρο του αθλητισμού υπάρχουν τεράστια θέματα. Και υπάρχουν θέματα και διοικητικά, οικονομικά και σεξουαλικά και άλλα. Και αυτός ο χώρος είναι χώρος ευθύνης κυρίας Μεντώνη. Λέει εδώ η φίλη μου η Βασιλική. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική και η λοιποί σχολίαζαν ότι υπήρχε μια διαδικασία προκήρυξης για την επιλογή της θέσης, ακούστε το ερώτημα όλο, του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, την οποία παρέκαμψε η κυβέρνηση, ήταν από τις πρώτες της πράξεις, για να μπει ο κύριος Λιγνάδης. Πώς μπορεί να σχολιάζει αυτό το θέμα ο κύριος Καραχάλιος και ταυτόχρονα, όταν μαθαίνουμε ότι χωρίς διαδικασία προκήρυξης, δεν ξέρω αν είναι έτσι, είχαμε και την επιλογή της θυχατέρας τη συμβούλου της κυρίας Μενδώνη, της κυρίας Παναγιωταρέα, για τη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα? Να προτείνω, λέει, και εγώ την κόρη μου για τη θέση μου, λέει εδώ η Βασιλική. Και όχι μόνο συμβούλου, στενής, πολύ στενής φίλης. Εκεί είναι γνωστό τη σπάση ότι η κυρία Μενδώνη με την κυρία Παναγιωταρέα συνδέονται χρόνια με ιδιαίτερα στενή φιλική σχέση. Άλλωστε, σας υπενθυμίζω την ιστορία με τον τάφο, τον φερόμενο τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου η κυρία Παναγιωταρέα με απόφαση της κυρίας Μενδώνη είχε τεθεί και ως εκπρόσωπος τύπου του ταφικού μνημείου, έστω και αν είναι αδόκιμος ο όρος. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν, μιλάμε για αρίστους και ταυτόχρονα έχουμε νεποτισμό. Είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι αυτό που λέει η κυρία. Η κυρία, η κόρη Παναγιωταρέα, δεν ξέρω εγώ τα προσόντα της, επιλέγεται για τη θέση αυτή. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου επιλέγεται ως υποψήφια για γενικός γραμματέας του ΟΣΑ και έχουμε από την πίσω πόρτα μία σειρά από τέκνα και θυγατέρες να επιλέγονται για θέσεις ευθύνης κατά παρέκκληση οποιαδήποτε και οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Έχει δίκιο απόλυτο η ακροάτριά μας. Όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες άνεργοι και μισό εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, είναι απαραδεκτά. Ο φίλος ο Δημήτρης, και μόνο στην αναφορά τέτοιας καταγγελίας, δεν θα έπρεπε, κύριε Καραχάλιο, να είναι άμεση προτεραιότητα του Πρωθυπουργού να αναλάβει όλη την ευθύνη και να λύσει εντελώς το ζήτημα? Τι κατέχουν άραγε μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών, για παράδειγμα της Γερμανίας, για τέτοια ζητήματα κυκλωμάτων στη χώρα μας ή και αλλού, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μήπως ξέρει, λέει ο κύριος Καραχάλιος, και μπορεί να μας πει? Ο κύριος Καραχάλιος δεν μπορεί να ξέρει τι κατέχουν οι μυστικές υπηρεσίες, αλλά μπορώ να ξέρω κάτι. Ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν αυτά και παρακολουθούν και άλλα. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στο ζήτημα του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας να αλλάζουν οι επιλογές κάθε εβδομάδα. Τη μία εβδομάδα παίρνουμε γαλλικές φρεγάτες. Τη δεύτερη παίρνουμε αμερικάνικες φρεγάτες. Την τρίτη παίρνουμε ολλανδικά αντιτορπιλικά. Μετά πάμε στα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία αλλάζουμε με αμερικανικά υποβρύχια. Πάμε να πάρουμε Ραφάλ και μετά σκεφτόμαστε να πάρουμε Ράπτορ. Πάμε να πάρουμε Ράπτορ και τα αλλάζουμε και παίρνουμε F-35. Κάθε εβδομάδα αλλάζουμε εξοπλιστικά συστήματα αξίας 10 δις. Και το μόνο που θα δούμε είναι δύο Ραφάλ νικιάρικα που έχουν προσγειωθεί στην Τανάγρα. Γιατί προφανώς όλα αυτά τα κράτη που διασυνδέουν την οπλική τους βιομηχανία με τις μυστικές τους υπηρεσίες ασκούν πιέσεις και φαίνεται ότι οι πιέσεις είναι αξιόπιστες. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό? Πιστεύετε αυτό ότι είναι το ερώτημα. Πιστεύετε ότι εκβιάζεται ο πρωθυπουργός?
Εγώ πιστεύω ότι όταν αυτή τη στιγμή έχουμε μία μετά την άλλη καταγγελίες που αφορούν το στενό του περιβάλλον και υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που ξέρουν περισσότερα από ότι εμείς, μπορεί και να τον πιέζουν. Εντάξει, γιατί τώρα μην λέμε στενό. Συγγνώμη κύριε Καραχάλιο, τώρα μην λέμε. Κύριε Σαχίνη, από την κυρία Μενδώνη εκβιάζεται. 15 μέρες τώρα το αλυσβερίσει, παρετεί το Λιγνάδη, δεν παρετεί το Λιγνάδη. Παρετεί τη Μενδώνη, δεν παρετεί τη Μενδώνη. Μόνο αποτέλεσμα εκβιασμού από κάτω προς τα πάνω μπορεί να είναι. Λέει εδώ ένας φίλος, για να προχωράμε, γιατί θα πάμε στα εθνικά, έχει βροχή ερώτημα. Και κάτι τελευταίο, για να δούμε το πώς αντιλαμβάνονται οι Άρης στην κυβέρνηση, είναι ότι ο κύριος Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε επιλέξει, και δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτά, να παντρευτεί έναν ομόφυλό του, ενώ υπάρχουν όλα αυτά, δίνει στην εφημερίδα Παραπολιτικά του φίλου μου του Γιάννη του Κουρτάκη, κριτικός και αυτός όπως εσύ. Χανιώτης, ναι. Χανιώτης, δίνει συνέντευξη όπου δεν μιλάει για το πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας ή για το περιβόητο θέμα Πισαρίδη, αλλά για το πόσο χαρούμενος είναι που γιορτάζει την επέτειο του γάμου του. Και πώς κοιτάζει τον άντρα του στα μάτια. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή του όμως, δεν μπορεί να πει κάποιος γιατί κοιτάζει τον άντρα. Ναι, καταλαβαίνω. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και λέει ότι πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας και θα έχουμε ύφεση και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Mm. Και το πρώτο που ενδιαφέρει το νούμερο ένα οικονομικό σύμβουλο των Αρίστων του Μαξίμου είναι να δώσει συνέντευξη σε κυριακάτικη εφημερίδα για να πει ότι κοιτάζει τον σύντροφό του στα μάτια, τον άντρα του. Αυτό δείχνει μια συνολική ηθική κατάκτωση. Εδώ έχουμε, κύριε Σαχίνη, έναν πολιτικό αλληλοεκβιασμό και έναν βιασμό της αλήθειας σε ένα υπόστρωμα κοινωνικής ανηθικότητας και πολιτικής αποξίωσης της λογικής. Λέει εδώ ένας ακροατής, κύριε Καραχάλιο, με όλα αυτά βλέπετε εκλογές, βλέπετε πτώση κυβέρνησης ή βλέπετε θωράκιση σε πιο, ακόμη πιο προσωπικά χαρακτηριστικά ενός άλλοτε πολυτασικού κόμματος όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία? Εξαιρετική ερώτηση, απαντώ σύντομα. Όταν ένας κυβερνητικός μηχανισμός αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πάει προς το πιο αυταρχικό, θα ορμπανοποιηθεί και το σύστημα που τον στηρίζει θα αυξήσει τον έλεγχο στα ΜΜΕ και τον έλεγχο της κοινωνίας, ή θα συνεχίσει στην οδό των προβλημάτων. Εγώ πιστεύω ότι έχοντας χάσει από δίπλα του τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θοδωρικάκο, που ήταν τα στηρίγματά του, ο Πρωθυπουργός θα κλειδωνίζεται, γιατί κάθε μέρα θα είναι αναποφάσιστο στο Μαξίμου, θα αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερα προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση, και αν αυτά τα προβλήματα γίνουν σκάνδαλα, θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο και παράθυρο ευκαιρίας στις εκλογές την πρώτη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι το Μάιο, αν θα είναι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Πάντως, μέχρι το φθινόπωρο η χώρα θα έχει πάει στις εκλογές. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πέρα από τα σκάνδαλα, θα πρέπει να περάσει για να πάρει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περιβόητα του Ταμείου Ανάπτυξης, αυτό που ονομάζεται μεταρρυθμίσεις, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Και ξέρετε ότι σε αυτή τη χώρα, κάθε φορά που μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, μιλάμε για περικοπές. Αυτό δεν το αντέχει κανείς. Εγώ θέλω να πάμε και στο ερώτημα που μου κάνει εδώ φίλος. Και την ίδια ώρα που δεν λύνει το γόρδιο δεσμό, το διαβάζω αυτό λεξίο, ο Μητσοτάκης στέλνοντας το σπίτι της στη Μενδώνη και αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, έχεις ένα τσεσμένα σουλατσάρι, έχεις μια ανακοίνωση για άσκηση γαλάζιας πατρίδας και έχεις εμάς να υποβαθμίζουμε ότι είναι μια παρατυπία, αλλά θα συνεχίσουμε με διερευνητικές. Πώς το σχολιάζει, λέει ο κύριος Καραχαλιός? Έδωσα μια συνέντευξη στο Μιλιτέρ του κύριου Καρβουνόπουλου το Σάββατο. Η θέση μου είναι σαφής. Από τη στιγμή που κατεβαίνει στο τραπέζι του διαλόγου, κατ' εμέ εσφαλμένα, γιατί κατεβαίνεις για διερευνητικές σε περίοδο έντασης μεγάλης με τη γείτονα και η γείτον σε προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει σημασία αν θα παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή όχι, από τη στιγμή που βγάζουν πλέον, γιατί κλιμακώνουν βγάζοντας στρατιωτικό ερευνητικό πλοίο. Υπάρχει διαφορά στο συμβολισμό. Δεν είναι συμβολισμός. Mm-hmm. Το όρου Τσρέις, έστω και αν συνοδευόταν από πολεμικά, το ίδιο θεωρητικά ήταν επιστημονικού χαρακτήρα σκάφος. Αυτό είναι γκρίζο, μαύρο στην αντιτουρκική εξωτερική πολιτική. Είναι ένα στρατιωτικό σκάφος του πολεμικού του ναυτικού.
και κάνει έρευνες και εσύ δεν αποχωρείς από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί είναι διαπραγματεύσεις τώρα, μην κρυβόμαστε, δεν είναι διερευνητικές. Τι τις θέλουμε τις διερευνητικές, κύριε Σαχίνη? Δεν ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια ποια είναι η ατζέντα της Τουρκίας και ποια είναι η ατζέντα η δικιά μας. Όλα αυτά είναι προσχήματα για να μην επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Και έχει δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση το άλλο που μας κάνει και σηκώνεται η τρίχα. Έχει δεχθεί ανήμερα της Εθνικής Επετείου, της 25ης Μαρτίου, αντί ο Πρωθυπουργός και το Σύνολο της Πολιτικής Υγεσίας, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών και όλοι οι ξένοι ηγέτες να είναι εδώ, να είμαστε στις Βρυξέλλες, την ανήμερα της Εθνικής Εορτής που γιορτάζουν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, να είμαστε στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά της Τουρκίας που δεν θα επιβληθούν. Δηλαδή, δεν βρέθηκε ένας αξιωματούχος στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής να σηκώσει το χέρι του. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή είναι αυτός, και να πήρε παιδιά, με συγχωρείτε, κάντε το 26, κάντε το 24 και ελάτε στην Ελλάδα να γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο. Και εμείς θα είμαστε εκεί να υπογράφουμε άλλο ένα κεφάλαιο υποχωρητικότητας. Το ΣΕΣΜΕ αλωνίζει. Οι Τούρκοι μας ξεφτιλίζουν. Οι Τούρκοι καθημερινά ζητάνε τα ρέστα για το Φόρουμ Φιλίας, για τα καλώδια μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, για τις επισκέψεις υπουργών στα νησιά μας. Και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε φάση διερευνητικών. Είμαστε σε αφασία. Δεν είμαστε σε φάση διερευνητικών. Ο φίλος ο Σπύρος, διαβλέπει ο κύριος Καραχάλιος ότι ο Πρωθυπουργός και η συναυτό επιχειρούν να δημιουργήσουν μια άλλη παράταξη και μήπως τελικά κάπου εδώ έρχεται ως αναγκαιότητα η σχάση της πάλε ποτέ ενιαίας παράταξης? Και μιλώ, λέει, ως φίλος της παράταξης. Και εγώ μιλώ ως φίλος μιας παράταξης που δεν γνωρίζω. Σαφέστατα και αυτό είναι το σχέδιο. Θα πω στον φίλο, δεν ξέρω Σπύρος πόσο ανακατεμένος είναι με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ψήφισε βράδυ στο τελευταίο συνέδριο ένα άρθρο, το άρθρο 9 παράγραφος 2, που του επιτρέπει καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, στην κυβέρνηση, να μην συνεδριάζει το κόμμα. Άρθρο 9, παράγραφος 2. Έχω αρθρογραφήσει και έχω ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό είτε να ανακληθεί, είτε να πάμε σε συνέδριο και να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί να αλλάζουν τα πάντα και να μην μπορούμε να συζητάμε. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να συζητήσεις και ψάχνεις να βρεις το δίκαιο στα κανάλια και στα καφενεία, το αποτέλεσμα θα είναι η σύγκρουση. Αν η σύγκρουση αυτή θα πάρει άλλη μορφή, θα το δούμε. Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, να έχει αλλάξει πλήρως η ατζέντα, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε 39%. Το 19, υποσχόμαι να φέρει την ανάπτυξη. Πέρα από τη διάλυση του κράτους που παρατηρούμε, έχουμε μια αλλαγή ατζέντας λόγω COVID. Mm. Αυτό λοιπόν πρέπει να καθίσουμε να το συζητήσουμε, όχι για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η δημόσια υγεία, αλλά για το πώς προχωράμε στη μετα-COVID εποχή. Εκεί να δείτε. Μιλάμε για λιγότερο κράτος και εδώ έχουμε αναγκαστεί να πάμε σε κεινσιανές πολιτικές άνευ προηγουμένου. Εδώ ο κύριος Πισαρίδης χθες είπε ότι τα εθνικά κράτη πρέπει να τους χαριστεί το χρέος. Δεν προχωράμε αλλιώς. Ο κύριος Πισαρίδης το είπε. Λοιπόν, τα λένε μόνοι τους. Δηλαδή, μόνοι τους οι άνθρωποι έχουν κάνει στροφή 180 μοιρών. Ποιος θα επικυρώσει αυτές τις στροφές? Και εδώ μιλάγαμε και για ευθύνη. Μήπως πρέπει να αναλάβουν και την πολιτική ευθύνη γιατί δώσαν συνολικά μια λάθος πορεία στην παράταξη? Όταν μιλάγανε με νεοφιλελεύθερες λογικές και έχουν καταφέρει να μας φέρουν να λειτουργούμε σε καθεστώς παλαιοκομμουνιστικό και να μην μπορούμε να βγαίνουμε ούτε από τα σπίτια μας. Λοιπόν, είναι τεράστια τα ζητήματα και υπάρχει ένα πολιτικό face-off. Επειδή, κύριε Καραχάλιο, δεν αντιμετωπίζεται με συζητήσεις τόσο όμορφες όσο οι δικοί μας και τόσο εύστοχο ερωτήμα των ακροατών, αλλά μέσα από οργανωμένες συζητήσεις μέσα στα κομματικά όργανα. Και επειδή αυτές δεν γίνονται, μας δημιουργούν πρόβλημα και μας φέρνουν σαν διέξοδο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχω ένα πακτολό ερωτημάτων. Πολύ γρήγορα θα σας τα περνώ, όπου μπορείτε σύντομες απαντήσεις. Ελένη, ναι. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο. Θα έπρεπε να αποπέμψουν το Λιγνάδι και όχι να τον αφήσουν να παραιτηθεί για προσεπικούς λόγους? Πρώτο ερώτημα. Σαφέστατα, ναι, από τη στιγμή που είχαν έστω και αποχρώσεις ενδείξεις. Γιώργος, ωραία. Ας αναλάβει την πολιτική ευθύνη ο Μητσοτάκης. Και τι έγινε? Και ο Κώστας Καραμαλής,
alter ego του οποίου ήταν ο κύριος Καραχάλιος, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Έγινε τίποτα. Ναι, όταν ανέλαβε την πολιτική ευθύνη όμως, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές και εκρήθη. Απάντηση. Καλημέρα. Ποταμός ο κύριος Καραχάλιος, αλλά εγώ θέλω να επαναφέρω το ερώτημα. Άντε και παρετήθηκε η Μενδώνη. Όλα ωραία, όλα καλά, συνεχίζουμε, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, υπάρχει έρευνα της δικαιοσύνης και υπάρχουν και ελεύθερα μίντια όπως αυτό το οποίο μας σήμερα μας δίνει το δικαίωμα του λόγου χωρίς να πέφτει μαύρο, τα οποία θα συνεχίσουν την έρευνα και δεν θα είναι όπως τα συστημικά που προχθές το Μέγκα μας έλεγε τι έφαγε ο κύριος Λιγνάδης. Άρα ρωτήσατε τους φοιτητές, λέει κύριε Καραχάλιο, του Εθνικού Θεάτρου τα τελευταία χρόνια και τους μαθητές του Αρσάκιου και τους μετανάστες, θα μάθετε πολλά και τότε θα έχουμε εθνική τραγωδία. Να το έχετε, λέει, υπόψη σας, σας το λέω εγώ, Γιάννης, ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Εθνική τραγωδία ζούμε από το καλοκαίρι που αλωνίζει το Όρουτς Ρέις στο Αιγαίο, φιλανδοποιεί τη θάλασσά μας και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μπάνια. Αν ξεκαθαρίσει ο τόπος από παιδεραστές και βιαστές, δεν θα έχουμε καμία εθνική τραγωδία, να σας διαβεβαιώ. Θα είμαστε μια χαρά καλύτερη κοινωνία. Άλλο ερώτημα σκληρό, για ακούστε. Εγώ έχω λέει μια ερώτηση για το συνομιλητή σας που ισχυρίζεται ότι άλλη είναι η πραγματική Νέα Δημοκρατία. Πού ήταν όλο το κόμμα και όλη η πραγματική Νέα Δημοκρατία όταν όλοι αυτοί κυκλοφορούν στους κόλπους του ή εμφανίζονται σήμερα ως οψιμινοδημοκράτες? Ο ίδιος ανήκει σε ένα κόμμα που δεν τον αφήνει να ασκήσει το θεμελιώδες δικαίωμά του να μιλά και να είναι υποψήφιος γιατί δεν αρέσει το κόμμα. Δεν είναι όλα αυτά αντιφατικά? Σαφέστατα και είναι. Έγινε μια επιλογή, κατ' εμέ δεν ήταν η ορθότερη, από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Μημαράκη να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2015. Αφήσανε τον κύριο Μητσοτάκη να πορευθεί στην κυβέρνηση όπως νόμιζε. Εσείς αμφισβητείτε, πλέον... μισό λεπτό κύριε Καραχάλη, αυτό που το έχετε πει 3-4 φορές πρέπει να το ρωτήσω, δηλαδή να μην είμαι και, πώς να το πω, και μπουχός δημοσιογράφος. Αμφισβητείτε το αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία? Εγώ αμφισβητώ το πώς έγινε η πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τραβήξανε τις μπρίζες γιατί βλέπανε ότι εκλέγεται από τον πρώτο γύρο ο κύριος Μημαράκης. Αυτό δεν ξεδιαλύθηκε ποτέ. Υπάρχει μία δικαστική έρευνα η οποία έχει τελματώσει και υπάρχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Το πολιτικό αποτέλεσμα ήταν ο εισοδισμός εκείνης της εποχής, όπου γραφότανε όποιος ήθελε, ενώ ήταν ακόμα και μέλος άλλου κόμματος. Υπάρχει πρωτοκλασσάτος υπουργός σήμερα εισοδιστής, και μάλιστα από τους επιτυχημένους για να μην τους αδικούμε όλους, ο οποίος είπε στον αέρα ότι ενώ ήταν ακόμα μέλος του Κινάλ, ήρθε και ψήφισε στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και είναι περήφανο γι' αυτό. Ποιος είναι αυτός? Βρείτε τις δηλώσεις γιατί είναι και φίλος. Δεν θέλω να κατονομάζω. Πετυχημένος ποιος, τον κύριο Πιερακάκη εννοείται? Νομίζω ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή ψηφίζουμε σε δύο κόμματα ταυτόχρονα. Εμείς είχαμε πει τότε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να είναι κλειστοί. Όχι κλειστοί γιατί δεν θέλουμε το άνοιγμα στα μέλη, αλλά τουλάχιστον να έχουν ελεγχθεί ποιοι ανήκουν σε άλλα κόμματα. Να πηγαίνω λοιπόν κι εγώ να ψηφίζω στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, να κατεβαίνω στις εκλογές του Κινάλ, να είμαι τη μια μέρα με τον Λοβέρδο, την άλλη με τον Μητσοτάκη, την τρίτη να πηγαίνω στο Φαΐλο τον Κρανιδιώτη, να κάνω και παρέα με τον Κουτσούμπα. Γιώργος, καλημέρα λέει. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραχάλιο. Εντάξει, λέει, καταλογίζει όσα καταλογίζει την κυβέρνηση των άχαστων και αρίστων. Όλες όμως οι δημοσκοπήσεις, μέχρι και χθες βράδυ, δείχνουν μια διαφορά μεταξύ 14 και 17 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο. Αυτό δεν του λέει κάτι? Μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο επιτελείο του Μαξίμου να ρωτήσει τι του φέραν οι δημοσκοπήσεις το Σαββατοκύριακο το βράδυ. Γιατί εγώ έμαθα ότι οι δημοσκοπήσεις τους πήγανε, ήτανε στο 1/3 αυτής της διαφοράς. Και να σας πω κάτι τώρα. Και 700.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και λάπτοπ, ναι. Και τηλέφωνο. Ποιες δημοσκοπήσεις? Το 2015 είχα την ευθύνη των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μημαράκη. Από την πρώτη μέρα που προκήρυξε ο κύριος Τσίπρας εκλογές, του είπα, Βαγγέλη μου, δεν κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις. Κάνουμε εκλογές με βάση τις αρχές μας. Ο κύριος Τσίπρας άκουγε τους δημοσκόπους του, γι' αυτό και προκήρυξε πρόορες εκλογές, που του λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μίνιμουμ 40 και η Νέα Δημοκρατία maximum 20. Θυμάστε ότι όταν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει δημοσκοπικά στο 14. Λοιπόν,
Ο κύριος Τσίπρας του είπε του κύριου Μημαράκη μες στη Βουλή, double score. Αυτό εννοούσε. Πήγαμε στις εκλογές, το score ήταν 29-36, 7 μονάδες και όχι 20, και υπήρχαν δημοσκόποι που σήμερα φέρνουν τη διαφορά στις 20 μονάδες, τις έχω τις δημοσκοπήσεις στο γραφείο μου, που την Παρασκευή πριν τις εκλογές μας φέρνανε 2 μονάδες μπροστά. Ποιες δημοσκοπήσεις θα εμπιστευτώ εγώ? Αντώνης, ρωτήστε τον κύριο Καραχάλιο σας παρακαλώ, ποια είναι η άποψή του για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών που μεταξύ άλλων διπλασιάζει τον όγκο του κανονισμού του, μειώνει ακόμη περισσότερο το προσωπικό όπως τους συμπερογνώμονες, κάνει αλλαγές διευθύνσεις του Υπουργείου και κυρίως αφήνει στη γωνία τους διπλωμάτες και βάζει συμβούλους. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ούτε εγώ το ξέρω, δεν το γνωρίζω το νομοσχέδιο, μου δίνει την ευκαιρία να το διαβάσω. Γνωρίζω ότι, και το γνωρίζω και το καταθέτω σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Δένδια για ένα θέμα που αφορούσε μια επαγγελματική μου δραστηριότητα στην Σερβία, ότι η αρχή του είναι να χρησιμοποιεί εν ενεργεία διπλωμάτες, όχι συμβούλους, και μάλιστα να μην φέρνει από τους, από τους ανθρώπους που έχουν βγει στη σύνταξη του διπλωματικού σώματος, να μην τους φέρνει σε θέσεις ενεργές. Αυτό μάλλον είναι έμπνευση του Μεγάρου Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Δεν είμαι σίγουρο αν συμφωνεί ο κύριο Δένδια. Μου κάνει εντύπωση, θα το δω. Λοιπόν, μπηχτεί από το φίλο τον Γιώργο. Μήπως ο κύριο Νίκο Καραχάλιο κατεβαίνει υποψήφιο με το κόμμα του Γιώργου του Τράγκα και τα λέει όλα αυτά σκληρά για το κόμμα στο οποίο ο πρόεδρο είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη και κάποτε ήταν ένα από τους τηλεοβάτες του στυλοβάτε του. Εσεί. Πάμε. Ο Γιώργο ο Τράγκα είναι φίλο. Όποιο αυτή τη στιγμή έχει κριτική στάση απέναντι στα κακώς κείμενα, είναι επίσης φίλος. Το κόμμα του Γιώργου Τράγκα είναι μια επιθυμία και εξαγγελία του Γιώργου του Τράγκα. Δεν το έχω δει να υλοποιείται. Εγώ όμως έχω βάλει προσωπικά ένα όριο στη σχέση μου με τη Νέα Δημοκρατία που είναι αυτός ο μήνας. Γιατί επί 5 μήνες ζητάω αυτό που σας είπα. Σύγκληση συνεδρίου, σύγκληση των οργάνων και έχουμε κάνει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες δεν εισακούγονται. Αυτά θα τα δούμε. Και είναι θέματα του μέλλοντος. Χριστίνα, η φωνή της παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία, πείτε στον κύριο Καραχαλιό, είναι και η ρίζα της, δηλαδή το λεγόμενο καραμαλικό μπλοκ. Γιατί δεν μιλά, γιατί δεν αντιδρά, γιατί δεν λέει για αυτή την ηθική κατάπτωση κάτι? Σταχυολογώ. Τρεις παρεμβάσεις του κυρίου Βαλινάκη, υφυπουργός εξωτερικών, για τα εθνικά. Κυρία Βόζεμπεργκ, εχθές να παραιτηθεί η Μεντώνη. Ο κύριος Αντόναρος, εκπρόσωπος του κυρίου Καραμαλή, πυροβολεί εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Τρεις πρώην υπουργοί, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, ο κύριος Τσιτουρίδης, παρενέβησαν στο θέμα του ασύλου. Ο κύριος Σουφλιάς, παρότι δεν είναι καραμαλικός, παρενέβη στο θέμα της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι το βράδυ. Απλώς όλες αυτές οι παρεμβάσεις και ο υποφαινόμενος που υπήρξε δεξί χέρι του Προέδρου καθημερινά αρθρογραφεί και μιλάει. Απλώς φροντίζουν να απαλήφονται οι παρεμβάσεις μας. Κύριε Καραχαλιό, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσεγγίζετε κομβικά ζητήματα. Όχι ότι αυτό είναι λίγο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η παιδεραστία δεν είναι λίγο πράγμα. Και μάλιστα σε θέση ευθύνη. Είναι το χειρότερο. Ναι. Όταν είναι ένα έγκλημα. Ξέρετε γιατί είμαι εξοργισμένος? Γιατί είναι ένα έγκλημα το οποίο και οι εγκληματίες οι καταδικασμένοι το θεωρούν οι δεχθές. Δεν τους αφήνουν σε σχλωρό κλαρί με τις φυλακές. Και εμείς τους κάνουμε συμβούλους μας. Δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Το οικονομικό δυστυχώς έγκλημα έχει ταυτιστεί με την κακοδιαχείριση και έχει φτάσει ο λαός ακόμα και να το ανέχεται. Την πολιτική ανικανότητα τη θεωρούμε δεδομένη. Αλλά το πιο σκληρό, το πιο σκληρό των εγκλημάτων κατά της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ασφάλειας μας περνάει έτσι. Είναι να τρελαίνεσαι. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι του φίλου του Δημήτρη. Κατά τη γνώμη του κυρίου Καραχάλιου, εδώ που έχουμε φτάσει, ένα χρόνο λέει ότι τα λέει. Ποια είναι η ενδεδειγμένη κίνηση, ωραίο για επίλογο είναι, το βρίσκω το ερώτημα, η ενδεδειγμένη κίνηση για μια επανεκκίνηση του κυβερνώντος κόμματος? Ποιες ενέργειες κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να έχουν συμβεί για να αποκατασταθεί και το αίσθημα στον ίδιο το λαό? Ή θα πρέπει να πάμε άμεσα αύριο
σε συνέδριο και να τεθούν όλα αυτά επιτάπητος. Αν δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να πάει τη χώρα σε εκλογές και να γίνει αυτό από όποιο μετερίζει, κρίνει ο καθένας καταλληλότερο. Γιατί η παράταξη, όταν τίθεται εν αμφιβόλο η ηγεσία της, είναι ευρύτερη του ενός κόμματος. Κύριε Καραχάλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω από ό,τι κατάλαβα, όχι μόνο για σας, αλλά από ό,τι μας είπατε και για βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, με την Υπουργό Πολιτισμού υπάρχει άμεσο θέμα παραίτησης. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Για να μείνω και στην επικαιρότητα. Το προϊστάμενό της θα υπάρξει αν δεν πάρει θέση άμεσα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραχαλιό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Οι ακροατές είναι. Αυτή είναι το μυστικό εδώ. Λοιπόν, καλημέρα.